Γεια σας, παρακολουθείτε το The Press Project. Είμαι ο Παναγιώτης Παδομανολάκης και μαζί μας είναι ο συγγραφέας Γιώργος Λιερός. Με τον Γιώργο Λιερό θα μιλήσουμε για την περίπτωση του Νοτίου Σουδάν, το οποίο επισκέφθηκε πριν από λίγους μήνες. Γιώργο, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Καλό σας απόγευμα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να το πάμε λίγο-λίγο, δεδομένου ότι το Νότιο Σουδάν είναι ένα άγνωστο θέμα για το ευρύ κοινό, ακόμα και για το αριστερό κοινό, αφού ιδρύθηκε πρόσφατα, μόλις το 2011, να ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση της χώρας και της ιστορίας της πριν την απόσχησή της από το ενιαίο Σουδάν, για να μπουν οι ακροατές μας λίγο-λίγο στο θέμα. Για να καταλάβουμε το Σουδάν και το Βόρειο και το Νότιο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ιστορία του δουλεμπορίου του 19ου αιώνα. Αρπαγή από Άραβες δουλέμπορες, σκλάβων, από τις περιοχές που βρίσκεται το σημερινό Νότιο Σουδάν, γινόταν από πολύ παλιά. Όμως, η μεγάλη κλιμάκωση του δουλεμπορίου υπολογίζεται μάλιστα ότι 5 χρόνια μετά την πρώτη εισβολή των Αιγυπτίων, ο αριθμός των σκλάβων που αρπαζόνταν είχε 20-πλασιαστεί σε σχέση με παλαιότερα, έχει να κάνει με την προσπάθεια του Μεχμέτ Αλή να εξυγχρονίσει με ή χωρίς εισαγωγικά την Αίγυπτο, και για να το πετύχει, να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, χρειαζόταν σκλάβους για τις βαμβακοφυτίες του. Σκλάβους επίσης χρειαζόταν, ή τουλάχιστον νόμιζε ότι χρειαζόταν, τελικά δεν ακολούθησε κυρίως αυτή τη λύση, για να επανδρώσει τα στρατεύματά του, οι περίφημοι στρατιώτες σκλάβοι. Και επομένως άρχισαν οι Αιγύπτιοι τις επιδρομές στο Νότο και ανάγκασαν την ελίτ του Βορείου Σουδάν, μια ελίτ αραβική και μουσουλμανική, να επιδοθεί σε μαζική κλίμακα στο δουλεμπόριο. Αρχικά για να πληρώσει τους καινούριους δυσβάστακτους φόρους και σε ένα δεύτερο χρόνο βέβαια για να μπορέσει να πλουτίσει από αυτό το επικερδές εμπόριο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αρπάχτηκαν, κυρίως από τις φυλές οι οποίες απαρτίζουν αυτό που αποτέλεσε το σημερινό Νότιο Σουδάν. Η αποικιοκρατία, τυπικά τουλάχιστον, έβαλε τέλος στη δουλεία, όχι μια και έξω, κατήργησε την σκλαβιά, τη κλασική, την αντικατέστησε με τη μισθωτή σκλαβιά, πάντως απελευθέρωσε τους μαύρους δούλους. Ωστόσο, όταν έληξε η επικιοκρατία, στο Νέο Σουδάν οι διακρίσεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν και ήταν ισχυρότατες. Δηλαδή, υπήρχε στο καινούριο Νέο Σουδάν μία ελίτ αραβική και μουσουλμανική, η οποία θεωρούσε τον εαυτό της ιδιοκτήτη της χώρας και τους υπόλοιπους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η οποία βρισκόταν στο Βόρειο Σουδάν, έτσι. Μιλάω και για το Βόρειο και για το Νότιο μαζί αυτή τη στιγμή. Μιλάω και για τα δύο. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί οι άλλοι, στο Βόρειο και το Νότιο Σουδάν? Ήταν καταρχάς, για να το πούμε με θρησκευτικούς όρους, οι χριστιανοί και οι παγανιστές του Νότου, αλλά και οι μαύροι μουσουλμάνοι του Βορρά, οι οποίοι δεν ήταν ισότιμοι με τους μουσουλμάνους οι οποίοι διεκδικούσαν αραβική καταγωγή. Ήταν οι λεγόμενοι Σουντανοί, οι απόγονοι των μαύρων σκλάβων, οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια ελίτ αραβική και μουσουλμανική που καταπίεζε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το κρατήσουμε, τόσο τους μαύρους μουσουλμάνους του Βορρά όσο και τους παγανιστές και τους χριστιανούς του Νότου. Αυτό προκάλεσε μια σειρά από αντιδράσεις. Ο Νότος ευθύς εξ αρχής, δηλαδή πριν καν ξεσπάσει πριν εξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, πριν καν ανακηρυχθεί επίσημα η ανεξαρτησία. Δηλαδή η εξέγερση της φρουράς του Τωρέ είναι στο 1955, η ανεξαρτησία του Σουδάν, Βορείου και Νοτίου, είναι το 1956. Ξεκινάει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος, έχει καταγραφεί στην ιστορία, του Νότου εναντίον του Βορρά, ο οποίος κράτησε από το
1955 μέχρι το 1972. Σε αυτόν τον πόλεμο, στον βορρά τον υποστήριξε ο Νάσερ και τον νότο τον υποστήριξε ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, ο Χαϊλέ Σελασιέ, το καθεστώς του Απαρτχάιντ στην Νότιο Αφρική, το Ισραήλ φυσικά που παίζει ένα ρόλο πάντα στα σουδανικά πράγματα, και όλοι αυτοί πρημοδοτώντας τον Νότο, όσα δίκαια και αν είχε ο Νότος, δεν νομίζω ότι σε ενδιέφερε αυτό, τους ενδιέφερε να υπάρχει ένα αγκάθι στα πλευρά της Αιγύπτου, τους ενδιέφερε η αποδυνάμωση της Αιγύπτου. Και ακριβώς επειδή το μουσουλμανικό καθεστώς του Χαρτούμ ήταν φιλικό προς την Ασσυρική Αίγυπτο, γι' αυτό ενίσχυαν του Νότιο Σουδανούς. Όμως, όταν ανήλθε στην εξουσία ο Νιμέιρη, που τον ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα από τη σχέση που είχε με τον Παπανδρέου, τα πράγματα φάνηκαν ότι αλλάζουν. Συγκεκριμένα, έγινε μια ειρηνευτική συμφωνία, δόθηκαν κάποια δικαιώματα στον Νότο και επανήλθε για ένα μικρό διάστημα η ειρήνη. Δυστυχώς η ειρήνη αυτή δεν κράτησε πολύ. Ο Νιμέιρη άλλαξε την πολιτική του και φυσικά σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το ρόλο που πήρε τον καινούριο, έπαιξε, είχε σημαντικό βάρος η ανακάλυψη πετρελαίου, το οποίο πετρέλαιο βρισκόταν κυρίως στα εδάφη του Νότου. Και έτσι οι συμφωνίες του 1972 άρχισαν να παραβιάζονται όλο και περισσότερο και η κατάσταση οδηγήθηκε εκ νέου στον πόλεμο και ξαναεξεγέρθηκε ο Νότος. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Νιμέρη είχε εγκαταλείψει πια τον αραβικό σοσιαλισμό που πρέσβευε, αυτόν τον ιδιότυπο ανασερισμό του, είχε τσακίσει τους κομμουνιστές το 1971, θυμάμαι καλά, και πλέον ήταν στενός σύμμαχος των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι βοήθησαν τον Νιμέιρη εναντίον των Νοτιοσουδανών. Τους Νοτιοσουδανούς τώρα τους βοηθάει ο Μεγκίστου, που είχε τότε την εξουσία στην Αιθιοπία, και προπάντων η Σοβιετική Ένωση και ο Καντάφη. Ο ίδιος ο Τζον Γκάραν, ο ηγέτης του Νότου, δηλώνει μαρξιστής-λενινιστής, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική φυσιογνωμία και πολεμάει έχοντας συμμετάσχει μάλλον στην ίδρυση του SPLA, το απελευθερωτικό μετόπου του λαού του Σουδάν, του Νοτιού Σουδάν. Ο Γκάραν δεν θέλει την ανεξαρτησία. Δεν πιστεύει ότι ένα κράτος με τα προβλήματα που έχει το Νότιο Σουδάν, με όλα αυτά που του έχει κληροδοτήσει η επικιοκρατία, θα μπορούσε να σταθεί σαν ανεξάρτητο κράτος και να μην είναι ένα παίγνιο στα χέρια του υπεριαλισμού. Ένα προτεκτοράτο, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν θέλει ανεξαρτησία. Τι θέλει όμως? Κάνει τον εξής απλό συλλογισμό. Οι χριστιανοί και οι παγανιστές του Νότου και οι μαύροι μουσουλμάνοι του Βορρά, όλοι μαζί είναι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του Σουδάν. Θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα κοσμικό κράτος, ένα κράτος το οποίο θα ήταν ανεξάρτητο φυλής και θρησκείας, στο οποίο όλοι οι λαοί, αυτή η μεγάλη πανσπερμία λαών που κατοικεί την περιοχή του Σουδάν, Βορείου και Νοτίου, να έχει τη θέση της. Αυτό θα ήταν ένα κράτος που θα είχε ένα μέγεθος που δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα υποχείριο του ενός και του άλλου. Ενιαίο κράτος ή ομόσπονδο κράτος? Ομόσπονδο κράτος, φυσικά. Αλλά το οποίο θα αποτελούσε μια ενιαία κρατική οντότητα. Ακριβώς φυσικά αυτό αποτελούσε και ένα μεγάλο κίνδυνο για την αραβική του ελίτ του Χαρτούμ, η οποία πλέον ήταν σύμμαχος των Αμερικάνων. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν πήραν αυτή την κατεύθυνση που θα ήθελε ο Τζον Γκάραν. Η Σοβιετική Ένωση έπεσε, ο Μεγκίστου έπεσε και βρέθηκε οι λαοί μάλλον του Νότου κυριολεκτικά στον αέρα. Τους έκλεισε τα σύνορα η Αιθιοπία από όπου έπαιρνα βοήθεια, είχαν τα στρατόπεδά τους κτλ. Και τότε φανίστηκε μια ευκαιρία εντός αγωγικών φυσικά. Το καθεστώς του Βορείου Σουδάν, το καθεστώς του Χαρτούμ, εν τω μεταξύ είχε πέσει ο Νιμέιρη,
Ένα πείραμα του δημοκρατισμού απέτυχε και ο στρατός πήρε την εξουσία κάνοντας μία στροφή προς το Ισλάμ. Μάλιστα τότε είχε αρχίσει να συνεργάζεται και με την Αλ-Κάιντα, του Μπιν Λάντεν και ούτω καθεξής. Είχε δώσει άσυλο στον Κάρολος, που τον έδωσε φυσικά χειροπόδαρα δεμένο μετά στους Γάλλους. Και όλο αυτό έκανε τους Αμερικάνους να δυσανασχετούν πάρα πολύ άσχημα. Συν η προτεσταντική ακραδεξιά της Αμερικής ανεκάλυψε τους χριστιανούς του Νότου, οι οποίοι καταπιέζονται από τους βάρβαρους μουσουλμάνους του Βορρά. Έτσι έγινε μια μεγάλη αλλαγή συμμαχιών. Ο Αμερικάνικος παράγοντας άρχισε να στηρίζει το Αντάρτικο του Νότου. Αυτό, όσο και αν ήταν ανάγκη για τον Τζον Γκάραν, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να κρατήσει, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε καταστροφικότατες συνέπειες. Το αποτέλεσμα ήταν ένας μεγάλος, ας τον πω τη βαριά λέξη, εκφυλισμός του SPLA, η μετατροπή πολλών πολεμικών, στρατιωτικών διοικητών του σε πολέμαρχους, η διαφθορά και εν τέλει ότι ο Τζον Γκάραν έχασε τη ζωή του, πέθανε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, ανατινάχθηκε στον αέρα το ελικόπτερό του. Κανένας από όσους μιλήσαμε στο Νότιο Σουδάν δεν πιστεύει ότι ήταν ατύχημα. Όλοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία. Τώρα άλλοι πιστεύουν ότι το δολοφόνησαν οι Βορειοσουδανοί. Άλλοι πιστεύουν ότι το δολοφόνησαν οι συνεργάτες με τους οποίους διαφωνούσε. Δεν έχει σημασία. Ωστόσο, το όνειρο του Τζον Γκάραν δεν ήταν στον αέρα. Όταν μετά από 20 σχεδόν χρόνια πόλεμο, το 2002, ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος ήταν, όπως είπαμε, από το 83 μέχρι το 2002, έγινε ειρηνευτική συμφωνία, η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία, η τελική είναι το 2005, θα πούμε και για αυτή δύο πράγματα. Σε εκείνο το σημείο, ο Τζον Γκάραν, ως αντιπρόεδρος του ενιαίου Σουδάν, αυτό προέβλεπαν ειρηνευτικές συμφωνίες, επισκέφθηκε το Χαρτούμ για να μιλήσει στην Εθνοσυνέλευση. Τον περίμεναν εκατομμύρια μουσουλμάνοι, έχω διαβάσει ακόμα και για το εξωφρενικό νούμερο των 5 εκατομμυρίων μουσουλμάνων, μαύρων μουσουλμάνων, οι οποίοι τον πήραν στα χέρια τους και τον πήγανε στα χέρια από το αεροδρόμιο μέχρι την Εθνοσυνέλευση για να μιλήσει. Το έρισμα που είχε στους μαύρους μουσουλμάνους ήταν τεράστιο. Ο Τζον Γκάραν αποτελούσε ένα πραγματικό κίνδυνο για το καθεστώς του Χαρτούμ. Και μάλιστα σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι την υπόθεση της ανεξαρτησίας συνειδητά και κοινικά η ελίτ που κυβερνάει το Χαρτούμ την έσπρωξε, την ίδια την απόσχηση ενός κομματιού από τη χώρα την υποστήριξε, ήταν μια συμπαιγμία στην πραγματικότητα ανάμεσα, όσο και μας φαίνεται παράξενο, ανάμεσα στη μουσουλμανική ισλαμιστική ελίτ που κυβερνούσε το Χαρτούμ και στον Αμερικάνικο παράγοντα. Ο Αμερικάνικος και ο Ισραηλινός παράγοντας. Οι Αμερικάνοι μαζί με το Βόρειο Σουδάν βοηθήσαν κατά κάποιο τρόπο τον υπάρξει ανεξαρτησία του Νότου. Πρόξατε να... Βέβαια. Ακριβώς αυτό λέω. Γιατί όμως να το κάνει ο Βορράς? Γιατί να δεχθεί τον ακροτηριασμό της ίδιας του της χώρας? Το είπε ο Μπασίρ, ο τότε ηγέτης του Βορείου Σουδάν, του ενιαίου Σουδάν μάλιστα, τελείως κοινικά. Τώρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για να μην εφαρμοστεί η Σαρία και να μην γίνουμε ένα πλήρες Ισλαμικό κράτος. Αυτά είναι δημόσιες δηλώσεις του Μπασίρ. Στην πραγματικότητα, η αραβομουσουλμανική ελίτ του Χαρτούμ, ξεμπερδεύοντας με τον Νότο, μπορούσε να επικεντρώσει την προσπάθειά της στο να υποτάξει τους μαύρους μουσουλμάνους του Βορρά. Άλλωστε, ένα από τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Νότο για αυτό το συνενετικό, ας το πούμε έτσι, διαζύγιο, μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα κουράσουμε, πώς έγινε, ημερομηνίες κτλ. Τώρα, μετά, αφού πήρε την ανεξαρτησία του φυσικά το Νότιο Σουδάν, από το
2011 είναι ανεξαρτησία, το 2013, το 2013 στις 13 με 15 Δεκέμβρη του 2013 ξεκινάει ο νέος γύρος εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ουσιαστικά αναστέλλεται μετά από μια διαδικασία που κρατάει από το 2018 μέχρι το 2020. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη της καταστροφής του τρίτου αυτού εμφυλίου πολέμου, να αναφέρουμε μόνο ότι σε ένα πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων υπολογίζεται ότι νεκροί ξεπερνάνε τους 400.000, ενώ οι εκτοπισμένοι είτε στο εξωτερικό, είτε σε στρατόπεδα στο εσωτερικό, είτε ως περιφερόμενοι πρόσφυγες, είτε σε στρατόπεδα που έχει φτιάξει τα Ηνωμένα Έθνη, ίσως φτάνουν τα 5 εκατομμύρια. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός είχε γίνει προσφυγικός. Σήμερα η κατάσταση είναι σε ένα είδος ανακοχής, μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό, είναι σε ένα είδος ανακοχής και όλοι περιμένουν τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος αυτής της χρονιάς ή στις αρχές της επόμενης. Όλοι οι Νότιο-Σουδανοί φοβούνται ότι... Πριν φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, θα ήθελα να μου αναπτύξεις λίγο παραπάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ρόλος του Ισραήλ που ανέφερες, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα επίκαιρος. Και το επόμενο έχει να κάνει με το πώς ακριβώς αυτό που ανέφερες οι Δυτικοί κατάφεραν να εξάγουν κατά κάποιο τρόπο διαφθορά, ας το πούμε έτσι, στο αποσχιστικό, στο εθνικό κίνημα, δεν ξέρω πώς το λες. Θα μπορούσα, για το Ισραήλ θα αναφέρω μόνο ένα στοιχείο. Οι μυστικές υπηρεσίες του νεότευκτου κράτους του Σουδάν, του Νοτιού Σουδάν, εκπαιδεύτηκαν από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίες έπαιξαν τεράστιο ρόλο στη συνέχεια στον εμφύλιο πόλεμο και σε αυτό που χαρακτηρίστηκε γενοκτονία, την οποία επιχείρησαν οι Ντίνκα σε βάρος των υπολείπων φυλών στα πλαίσια αυτού του εμφυλίου. Όρος φυλές δεν είναι πολύ σωστός, πρόκειται για ολόκληρους λαούς, το χρησιμοποιώ για να συνεννοηθούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι όταν πλέον η Δύση χάρισε την εύνοιά της στους Νοτιοσουδανούς αντάρτες, όταν έγινε η στροφή από την υποστήριξη του Βορείου στην υποστήριξη του Νότιου Σουδάν που προαναφέραμε, αυτό μεταφράστηκε με τη χορήγηση μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων, μέσω του ΟΗΕ, μιας άφθονης ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ένα σοβαρό της κομμάτι χρησιμοποιόταν στην πραγματικότητα για να συντηρείται ο αντάρτικος στρατός. Δηλαδή πουλιότανε στις αγορές της Κένιας και στις αγορές της Ουγκάντα, ώστε να μπορεί να συντηρείται το κόστος των επιχειρήσεων του πολέμου στο Νότο. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη διαφθορά στους διοικητές, οι οποίοι πλέον είχαν να διαχειριστούν ποσά από την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία διοχετευόταν μέσω του μηχανισμού τους, όπως επίσης και ποσά από τις λαιλασίες τις οποίες κάνανε στα πλαίσια των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό έδωσε δυνατότητα να αυτονομηθούν οι πολέμαρχοι από το Γουαράπ και τον Μπάχρεν Γκαζάλ, μιλάμε για το βορειοδυτικό Σουδάν, σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι πολέμαρχοι δημιούργησαν μια καινούργια ελίτ που συνεργάστηκε με μια παλιά προηγούμενη ελίτ πολιτικών Νοτιοσουδανών, η οποία ήταν σε ρήξη με τον Ζονγκάραγκ, η οποία ζούσε εξόριση, ας το πούμε έτσι, στο Λονδίνο, και σε συμμαχία αυτές οι δύο πλευρές, δηλαδή οι παλιοί πολιτικάντιδες Νοτιοσουδανοί μαζί με τους πολέμαρχους του βορειοδυτικού Νοτίου Σουδάν, στο να καταφέρουν σιγά σιγά να πάρουν τον έλεγχο του SPLA
δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το Ζον Γκάραγκ όσο ήταν ζωντανός, αλλά Ζον Γκάραγκ σκοτώθηκε, και τελικά να είναι αυτοί που σε χοντρές γραμμές κυβερνάν σήμερα τον Νότιο Σουδάν. Και να πάμε στη σημερινή τώρα περίοδο. Τι συμβαίνει τώρα οι σχέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Βορείου Σουδάν και Νοτιού Σουδάν, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Τριβές υπάρχουν συνέχεια. Μάλιστα, από καιρό σε καιρό εξελίσσονται και σε πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, το Βόρειο Σουδάν έχει τα δικά του προβλήματα αυτή τη στιγμή, που πληρώνει και το τίμημα Νότος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 600.000 πρόσφυγες Βόρειος Σουδανής στο Νότο, και φανταστείτε μια τόσο φτωχή χώρα και έχοντας αυτά τα τεράστια προβλήματα να έχει να αντιμετωπίσει και προσφυγικό κύμα από το Βορρά. Υπάρχει πάντα το τεράστιο ζήτημα της διανομής των κερδών από το πετρέλαιο, όπου υπάρχει ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα στο οποίο υπάρχουν εντονότατες διαφωνίες. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά την συνεργασία των μουσουλμάνων του Βορρά με τους χριστιανούς του Νότου, ότι το SPLA, η οργάνωση κύριε Αντάρτικη του Νότου, είχε τμήμα στο Βορρά και είχε επιρροή στους μουσουλμάνους του Βορρά ως τέτοια. Επίσης μην ξεχνάμε ότι αυτή η επιρροή εμπλεκόταν στους εμφύλιους του Νότου. Υπάρχουν πολλοί μετανάστες από τον Νότο του Σουδάν στο Βορρά. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση αρκετά σύνθετη και περίπλοκη. Πάντως, εμείς αυτό που είδαμε μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί πέρα, ήταν ένα, για το αυτό τρομερή σύγκρουση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βορρά ανάμεσα στους παρακρατικούς πολιτοφύλακες και το στρατό. Οι παρακρατικοί πολιτοφύλακες και ο στρατός από κοινού κάναν τα γνωστά εγκλήματα σε βάρος των μαύρων μουσουλμάνων. Οπότε το απολαμβάνουν, θα έλεγα, και με ένα είδος χειρεκακίας. Θέλω όμως να προσθέσω ότι στο πρόβλημα των 500-600.000 προσφύγων, τελευταία φορά που είδα τα στοιχεία ήταν αυτό το νούμερο, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο είναι, από το Βόρειο Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, μιλάμε για ένα πληθυσμό 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει επίσης να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των περιβαλλοντικών προσφύγων. Το Νότιο Σουδάν, για να καταλάβουμε, είναι μια τεράστια λεκάνη, η οποία όλα τα γύρω βουνά, οι απορροές, καταλήγουν εκεί. Και έτσι δημιουργείται και το περίφημο έλος του Σουντ, για το οποίο μπορούμε να πούμε μετά και λίγα πράγματα, γιατί είναι η καρδιά ουσιαστικά του Νοτιού Σουδάν. Αυτή λοιπόν η λεκάνη, που αποτελείται από ένα έλος, το έλος αυτό του Σουντ, 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο η Ελλάδα είναι η έκτασή του, το μεγαλύτερο του κόσμου, την περίοδο των βροχών, την περίοδο της ξηρασίας, παλιά συρρυκνωνόταν στο 1 τέταρτο, αλλά σήμερα πλέον τα νερά δεν μπορούν να αποστραγγιστούν. Λένε ότι θα χρειαστούν 4 χρονιές πολύ μεγάλης ξηρασίας για να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε. Οι περισσότεροι επιστήμονες λένε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να θεωρήσουν οριστικά χαμένα αυτά τα εδάφη και να προσπαθήσουν να βρουν κάπου αλλού να ζήσουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, 500.000 από το Βόρειο Σουδάν, 500.000 περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Στο διεθνή τύπο υπάρχουν εφιαλτικά αφιερώματα για την πραγματικότητα αυτών των περιβαλλοντικών προσφύγων. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για να την αντιμετωπίσει ένα ανεπτυγμένο και οργανωμένο κράτος, πολύ περισσότερο βέβαια ένα κράτος που έχει τις δυσκολίες τις οποίες έχει το Νότιο Σουδάν. Να υπενθυμίσω αυτά που λέγαμε προηγουμένως. 1955-1972 πρώτος εμφύλιος, 1983-2002 ο δεύτερος εμφύλιος, 2013-2020 ο τρίτος εμφύλιος. Φανταστείτε μια χώρα η οποία εδώ και 70 χρόνια δεν γνωρίζει τίποτα άλλο από πόλεμο. Μια τέτοια χώρα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει δυσκολίες που θα γονάτιζαν και πολύ πιο δυνατές και οικονομικά εύρωστες χώρες από ό,τι αυτή. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για το έλος του Σουντ.
Ναι. Είπαμε είναι το μεγαλύτερο έλος του κόσμου. Αυτό το έλος κατά κάποιο τρόπο προστάτευε τις φυλές αυτές που ζούσαν γύρω από τον Νείλο από τις επιδρομές του Βορρά. Από πολύ παλιά είχαν σκεφτεί να καταφέρουν να διεισδύσουν τη Μαύρη Αφρική μέσα από τον Νείλο. Ο Νείλος όμως, στο ύψος του Νοτίου Σουδάν, διαλύεται σε αυτό το τεράστιο έλος, το οποίο πολύ ήταν απροσπέλαστο, δεν μπορούσε να το περάσει κανένας. Για πρώτη φορά κατάφεραν και το πέρασαν μια μειχτή αποστολή Ελλήνων και Οθωμανών την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1838 ένας καπετάνιος Οθωμανός κατάφερε για πρώτη φορά και χαρτογράφησε τις διόδους μέσα από το έλος. Έτσι μπορούσαν πια να φτάσουν στο Λευκό Νείλο και να προχωρήσουν και να διεισδύσουν στο Νότιο Σουδάν. Το Νότιο Σουδάν βασικά αποτελούσε μια ζώνη για επιδρομές για την αρπαγή σκλάβων όλο το 19ο αιώνα. Ωστόσο, για πάρα πολλές αιώνες, χιλιατηρίδες ίσως, το προστάτευσε από τις επιδρομές του πολιτισμού αυτό το μεγάλο έλος. Αυτό που μας έκανε εμάς να επισκεφτούμε το Σουδάν, ο λόγος για να αναλάβουμε ένα τόσο επικίνδυνο και ένα τόσο δύσκολο ταξίδι, ήτανε ο πολιτιστικός του πλούτος. Πριν όμως πούμε για το πολιτιστικό του πλούτο, μήπως θα ήταν καλό να πούμε δύο κουβέντες πριν για την ελληνική παροικία του Σουδάν, που έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, φυσικά, προχώρα. Λοιπόν, η Ζούμπα, όταν ξεκίνησε, σαν ελληνικός εμπορικός σταθμός. Οι Έλληνες είχαν φτάσει εκεί, μέσω του Βορείου Σουδάν, πολύ νωρίτερα από ότι οι οποιοδήποτε άλλοι. Και μάλιστα αποδείχθηκαν αρκετά χρήσιμοι στους Άγγλους αποικιοκράτες, επειδή είχαν πολύ καλές σχέσεις με τους μαύρους πληθυσμούς και επειδή μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν διαμεσολαβητές. Υπήρχε μια εποχή που στη Ζούμπα, την πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν, ο πληθυσμός ήταν 10 με 20% ελληνικός, γύρω στη δεκαετία του 20. Σήμερα από αυτό το μεγάλο πληθυσμό δεν έχουν απομείνει 100-200 άνθρωποι και μάλλον μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, είναι μια παλιά παρουσία, μάλιστα του Σίλβα Κίρ, του σημερινού Προέδρου, η γυναίκα είναι από τη Μυτιλίνη, το οποίο το λένε και με περηφάνεια οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Η κεντρική συνοικία της Ζούμπα είναι η παλιά ελληνική συνοικία. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Έχει πουληθεί άλλωστε το μεγαλύτερο κομμάτι από τους Έλληνες μετανάστες που ζούσαν εκεί πέρα και οι οποίοι σιγά σιγά έφυγαν. Ωστόσο έχει ένα ενδιαφέρον. Το μεγάλο ενδιαφέρον του Νοτίου Σουδάν από ανθρωπολογικής σκοπιάς είναι ο πολιτιστικός του πλούτος. Απαρτίζεται από μια σειρά λαούς, χρησιμοποίησα τον όρο φυλές που σήμερα δεν θεωρείται πολιτικός ορθός. Ας μιλήσουμε για λαούς και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε. Ας σκεφτούμε ότι οι πολυπληθέστεροι από αυτούς, οι Ντίμκα, είναι 4 εκατομμύρια. Η Νουέρ, η δεύτερη σε μέγεθος, είναι 2 εκατομμύρια. Νομίζω ότι μπορούμε να τους αποκαλέσουμε λαούς και να, ή κοινωνίες και να μην κάνουμε λάθος. Οι οποίες δεν έχουν διαμορφώσει μία κοινή εθνική συνείδηση, ούτε καν στα πλαίσια του Νοτιού Σουδάν δηλαδή. Μέχρι αυτό που τους ένωνε παραδοσιακά ήταν η καταπίεση του Βορρά. Στα μάτια ενός ξένου, όπως εγώ ας πούμε, ο οποίος βλέπει τα πράγματα από απόσταση, οι πολιτισμοί τους είναι εξαιρετικά παρόμοιοι των περισσότερων από αυτών. Δηλαδή τα ήθη, τα έθιμά τους μοιάζουν πάρα πολύ, η μορφική τους εμφάνιση, τα πάντα μοιάζουν πάρα πολύ. Όμως είναι μεγάλη κουβέντα να πούμε ότι έχουν μια ενιαία εθνική συνείδηση Νότιο Σουδανού.
Εδώ αμφισβητείται, και αν μπούμε σε λεπτομέρειες για τους εμφυλίους πολέμους, θα το δούμε, είναι χαρακτηριστικό, κατά πόσον οι Ντίνκα, που μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν ενιαία εθνική συνείδηση Ντίνκα ή κατά πόσον οι Νουέρ έχουν ενιαία εθνική συνείδηση Νουέρ. Απορτίζονται από πολλές περιοχές, από πολλές μερίδες και δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί έχουν τέτοια συνείδηση ή αν την έχουν είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Είναι ένα σύνολο λαών με πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία, πάρα πολλά κοινά, τους οποίους τους ένωσε η καταπίεση του Βορρά. Το ενδιαφέρον της ανθρωπολογικής κοινότητας, που ξεκινάει από τη δεκαετία του 30 τουλάχιστον για να πάμε πολύ παλιότερα, προέκυψε από τις ανάγκες αποικιοκρατικής δίκησης, της αγγλικής αποικιοκρατικής δίκησης. Η αγγλική αποικιοκρατική δίκηση εφάρμοζε αυτό που λέμε έμεση διακυβέρνηση. Αυτοί όμως οι λαοί ήταν λαοί οι οποίοι δεν είχαν εξουσία, δεν είχαν κάποιο κράτος που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι Άγγλοι για να τους κυβερνήσουν. Αυτό επομένως μπέρδευε τους Άγγλους και λέγανε τι στο διάλογο είναι αυτοί τώρα εδώ. Γι' αυτό βάλανε τους ανθρωπολόγους να τους μελετήσουν. Και έτσι είχαμε μερικές σπουδαίες μελέτες για αυτό που στην ανθρωπολογία λέγεται ακέφαλες κοινωνίες. Γνωρίζουμε όλοι τις λεγόμενες πρωτόγονες κομμουνιστικές κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν κράτος, δεν γνωρίζουν το κράτος. Οι ακέφαλες κοινωνίες θα μπορούσαμε ίσως να το πούμε ότι ανήκουν σε αυτές τις κοινωνίες. Ωστόσο, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για μια κοινωνία κυνηγών τροφοσυλλεκτών που απαρτίζεται από 30-40 άτομα. Είχαμε τέτοιες ευκαιρίες να επισκεφτούμε τους πυγμαίους στο δάσος του Κονγκό, τους Κοροβουάι στην Παπούα. Ωστόσο, πρόκειται για λίγες δεκάδες ανθρώπους. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι 100 τέτοια νούμερα. Το να μην υπάρχει κράτος στα πλαίσια 50 ή 100 ανθρώπων είναι μάλλον... Απλό δεν είναι, αλλά είναι κάπως κατανοητό. Το να μην υπάρχει κράτος όμως σε ένα πληθυσμό 200.000 ανθρώπων, τόσοι ήταν οι Νουέρ τότε, τώρα έχουν γίνει 2 εκατομμύρια, όταν τους μελέτησαν οι Άγγλοι τη δεκαετία του 30, αυτό είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει κράτος σε ένα πληθυσμό που είναι 200.000 και όμως να λειτουργεί αυτός ο πληθυσμός? Και αν εξακολουθούμε να έχουμε το παλιό πρόταγμα του εργατικού κινήματος, που έβλεπε κάπως στον ορίζοντα την κατάργηση του κράτους, το πώς καταφέρνουν κοινωνίες τέτοιας μεγάλης κλίμακας να υπάρχουν χωρίς κράτος, έχει ένα τεράστιο ανθρωπολογικό και τεράστιο πολιτικό επίσης ενδιαφέρον. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Πώς καταφέραν οι Νουέρ να λειτουργούν χωρίς να έχουν κράτος? Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για να πραγματοποιήσουμε αυτό το ταξίδι. Να γνωρίσουμε αυτούς τους πολιτισμούς πώς είναι οργανωμένοι. Αυτό που φυσικά που είδαμε μετά από 55 χρόνια, μετά από 70 χρόνια εμφύλιο πόλεμο και μετά από ένα αιώνα αποικιοκρατίας και μετά από 2 αιώνες στη μέγενη των πολιτισμένων λόγω των δουλεμπορικών επιδρομών των Αράβων, δεν είναι αυτό που θα βλέπε κάποιος αν πήγαινε 100 χρόνια πριν. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του πολιτιστικού πλούτου αυτών των λαών διατηρείται. Και διατηρείται στην τοπική κλίμακα τουλάχιστον ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσής τους, στον οποίο μπορούμε να έχουμε ένσταση στην α ή τη β ή τη γ πλευρά, αλλά το ίδιο όπως δεν κάνουμε για την αρχαία Αθήνα. Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι ότι σχεδόν παντού επισκεφτήκαμε πολλούς διαφορετικούς λαούς. Τους Νουέρ, τους Λοπί, τους Λοτούκο, τους Τοπόζα κτλ. Παντού έχει δεκάδες λαούς στο Νότιο Σουδάν. Εμείς τώρα μιλάμε για τους μεγαλύτερους, επισκεφτήκαμε περισσότερους. Σχεδόν παντού το αποφασιστικό όργανο ήταν η συνέλευση. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετείχαν μόνο οι άντρες. Και στην αρχαία Αθήνα όμως το ίδιο πράγμα γινόταν. Και στην Ελλάδα, μέχρι να δοθεί δικαίωμα αρκετά πρόσφατα ψήφου στις γυναίκες, το ίδιο γινόταν. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν μερικές φορές κληρονομικοί αρχηγοί, αλλά η εξουσία αυτών των αρχηγών είναι μάλλον τελετουργική, παρουσιαστική. Και επιπλέον, όπου πήγαμε και το ρωτήσαμε όπου πήγαμε, υπήρχε διαδικασία καθαίρεσης των αρχηγών. Οι αρχηγοί
μπορούν να δρουν ως εξουσιοδοτημένοι από τις συνελεύσεις τους και όχι ως εκπρόσωποι των λαών τους και όχι ως αυθαίρετοι αρχηγοί. Τώρα, για να βαθύνουμε λίγο περισσότερο στον τρόπο οργάνωσής τους, είναι, και δεν χρειάζεται για να το καταλάβουμε να πάμε πολύ μακριά, ας έχουμε στο μυαλό μας την προεπαναστατική ορεινή Ελλάδα, τη Ρούμενη, ας πούμε. Είναι οργανωμένη με δύο τρόπους. Κατά χωριά και κατά σόγια. Κλάν, για να είμαι πιο ακριβής. Το λέω σόγια για να καταλαβαίνόμαστε. Στο σόι μετράει η καταγωγή σου. Ένα κλάν μπορεί να υπάρχει σε πολλά και διαφορετικά χωριά. Και ένα χωριό παρτίζεται από πολλά και διαφορετικά κλάν. Το χωριό, λοιπόν, είναι η κυριότερη μορφή οργάνωσης. Και το κυριότερο όργανο στο χωριό να παίρνονται αποφάσεις είναι η συνέλευση. Κλάν. Τα κλάν δεν είναι όλα τα ίδια. Υπάρχουν ισχυρά και αδύνατα κλάν, όπως υπήρχαν και σε εμάς ισχυρά και αδύνατα σόγια. Οποιοσδήποτε φιλόδοξος νεαρός που δεν θέλει να υφίσταται την ιεραρχία του κλάν του, μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να ιδρύσει ένα κλάν. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο να τα καταφέρει. Ωστόσο θεωρητικά μπορεί να γίνει γενάρχης ενός καινούριου κλάν και μερικοί φιλόδοξοι νεαροί πράγματι τα καταφέρνουν. Οι λαοί αυτοί, οι περισσότεροι, η Αζάντη είναι μια εξαίρεση που είναι βασικά γεωργοί, είναι κτηνοτρόφοι. Εκτρέφουν αγελάδες. Ένα είδος αγελάδων, καταρχάς είναι εξαιρετικά όμορφα ζώα. Είναι εντυπωσιακά να τα βλέπει κανείς. Για τα οποία ζώα λένε, προσέξτε αυτό, το μεταφέρω έτσι όπως μας το είπανε, μας το είπε μάλιστα ένας καθολικός παπάς. Ντόπιος, μουντάρι, ένας μουντάρι καθολικός παπάς. Μας λέει για μας οι αγελάδες είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. 9 μέρες κυοφορεί η αγελάδα το μοσχαράκι, ένα χρόνο το θυλάζει. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Αυτό τι σημαίνει. Τουλάχιστον 3-4 πράγματα. Πρώτον, δεν σφάζεις τη γελάδα για να τη φας. Τρως βέβαια κρέας, αλλά σφάζεις το ζώο όταν είναι άρρωστο, όταν είναι τραυματισμένο, όταν έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να επιζήσει. Χρησιμοποιείς το γάλα του φυσικά, χρησιμοποιείς την κοπριά, όλα αυτά τα χρησιμοποιείς. Επιπλέον, είναι ένα ζώο που προορίζεται για τις θυσίες του θεούς. Ακόμα, τα επόμενα δύο ίσως είναι τα δύο πιο σημαντικά. Χρησιμοποιείται για τις αποζημιώσεις στους φόνους και για τον έδνο όταν πρόκειται να γίνει ένας γάμος. Τι είναι αυτά τα δύο πράγματα? Ο έδνος είναι η πρίκα που πληρώνει ο άντρας. Δηλαδή εκεί πρίκα δίνει το σόι του γαμπρού στο σόι του πατέρα και κατ' επέκταση στο σόι της νύφης. Και έτσι παίρνουν την νύφη. Όμως η νύφη, όπως μας εξηγούν οι Νότιο-Σουδανοί, δεν είναι μια σκλάβα που μπορεί να αγοραστεί με λεφτά. Είναι μια ανθρώπινη ζωή και μπορεί να εξαγοραστεί με άλλες ανθρώπινες ζωές. Ποιες ανθρώπινες ζωές? Τα βόδια που λέγαμε. Γι' αυτό έχει μεγάλη συμβολική σημασία ότι οι ζωές των βοδιών θεωρούνται ιωνία ανθρώπινες. Επομένως, όταν κάποιος παίρνει μια νύφη, μια ανθρώπινη ζωή που θα γεννήσει άλλες ανθρώπινες ζωές, πρέπει να πληρώσει σε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή σε βόδια. Πόσο πάει μια νύφη στο Σουδάν σήμερα, πόσο πρέπει να δώσει βόδια να την εξαγοράσει κάποιος? Από 30-90 ανάλογα με ποια νύφη πρόκειται, πόσο περιζήτητη είναι κτλ. Και αν κάποιος είναι ερωτευμένος και δεν έχει βόδια να δώσει, δύο λύσεις έχει. Η πιο απλή είναι να πιέσει και η κοπέλα τον πατέρα της και να δεχθεί ο πατέρας να εξοφληθεί με δόσεις. Να του δώσει τα βόδια που προβλέπονται σιγά σιγά. Η άλλη λύση είναι να πάει ο νεαρός να κλέψει βόδια. Όπως όλους τους ποιμενικούς λαούς, έτσι και τους Νοτοσιδανούς, η κλοπή των ζώων είναι βασικό σπορ. Όπως μας έλεγε ένας πληροφοριοδότης, ένας εξαιρετικά καλλιεργημένος βοσκός θα έλεγα, ήθελε να σπουδάσει αλλά δεν τα κατάφερε. Αν έχεις πατέρα με πολλά βόδια, δεν χρειάζεται να κλέψεις. Αν τυχόν και δεν έχεις πατέρα με πολλά βόδια, πώς θα παντρευτείς αν δεν κλέψεις βόδια? Επιπλέον, αυτά ίσχυαν όλα στην ορεινή Ελλάδα, δεν μας είναι τόσο ξένα,
Οι Σαρακατσάνοι λέγαν παραδείγματος χάρη, εμείς δεν μπορούμε να σφάξουμε τα δικά μας πρόβατα να τα φάμε, γιατί είναι μέλη της οικογένειας. Γι' αυτό κλέβουμε και τρώμε των γειτόνων τα πρόβατα. Επίσης, όταν διεκδικούσες μια περιζήτητη νύφη, το να πας πρόβατα που έχεις καταφέρει να κλέψεις, ήταν πολύ πιο σπουδαία χειρονομία και απόδειξη ότι είσαι άξιος για αυτή τη σπουδαία νύφη από ότι να πας τα πρόβατα του πατέρα σου. Αυτά δεν είναι δηλαδή και τόσο άξια και τόσο ξένα από την κουλτούρα μας. Άλλωστε, πολλοί από εμάς ξέρουμε την ιστορία του 19ου αιώνα που δικάζαν κάποιο ληστή και ρώτησε ο δικαστής τη μάνα του, του ληστή που τον παρούσα στη δίκη, γιατί νομίζω ότι δικάζεται το γιο σου. Και απάντησε η μάνα του, μα για παλικαριά, για λεβεντιά. Λοιπόν, αυτά ισχύουν και εκεί. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι σφάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό γίνεται σήμερα. Δεν γινόταν παλιά. Παλιά υπήρχαν αυστηρότατοι κανόνες για το πώς γινόταν η πολέμη. Αν υπήρχε κάποια μορφή συγγένειας ή σχέσης ανάμεσα στους εμπόλεμους, απαγορευόταν ακόμα και η χρήση των αιχμηρών όπλων. Επιτρεπόταν μόνο μπαστούνια. Οι λόγχες επιτρεπόταν ή τα τόξα όταν ήταν πιο μακρινοί. Σε κάθε περίπτωση δεν πειράζαν τα γυναικόπαιδα, δεν πειράζανε να σφάξουν τα ζώα, δεν καταστρέφαν τις σοδιές, δεν καίγαν τις καλύβες. Όλα αυτά δηλαδή που θα κάνουν σε φιλίους για τους οποίους συζητάμε σήμερα. Και χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους Εγγλέζους οπικιοκράτες πρώτα και από τους Βορειοσουδανούς μετά και από τα απελευθερωτικά κινήματα στη συνέχεια για να καταφέρουν να σπάσουν αυτά τα έθιμα. Ας πούμε, ο Μπασίρ χάρισε εντός ή εκτός εισαγωγικών στους Τοπόζα 50.000 καλάζινγκοφ ώστε να κάνει πιο εύκολους τους φόνους μεταξύ τους. Δηλαδή αυτά δεν γίνανε από μόνα τους, χρειάστηκε πολλή προσπάθεια από τα πάνω για να σπάσουν αυτά τα έθιμα. Είναι στα πλαίσια της εξαγωγής της διαφθοράς που λέγαμε πριν. Ναι. Έχει πολλές πλευρές αυτό που θα ονομάζουμε διαφθορά. Έχει πάρα πολλές πλευρές. Με όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε για να σπάσουν οι παλιοί καλοί θεσμοί. Ας πούμε, αν σκότωνες κάποιον σύμφωνα με τα παλιά έθιμα, τότε παίρναγε ένα κομμάτι του αίματός του στο δικό σου αίμα. Και αν δεν εξαγνιζόσουνα και πριν τον εξαγνισμό έτρωγες ή έπινες το οτιδήποτε, τώρα μπαίνουμε στην άλλη Χριστοβοδιών, την τελευταία από τις οποίες μιλήσαμε, θα πέθαινες αν έτρωγες οτιδήποτε πριν εξαγνιστείς. Πήγαινες λοιπόν στα γρήγορα και κρυβόσουνα για να γίνουν οι εξαγνισμοί στην καλύβα του αρχηγού. Η καλύβα του αρχηγού ήταν άσυλο, δεν μπορούσε να πειράξει κανένας για 40 μέρες. Τι τις χρειαζόταν αυτές τις 40 μέρες? Να μην αρχίσουν να λοσφάζονται τα σόγια. Να μπουν μέσα οι γέροντες και ο αρχηγός, αυτή ήταν η κύρια δουλειά του αρχηγού, ήταν μεσολαβητής, και να φέρει σε συμβιβασμό τα σόγια. Και τι προέβλεπε ο συμβιβασμός? Η οικογένεια του θήτη, ο θήτης και κατ' επέκταση η οικογένειά του, είχε αρπάξει από την οικογένεια του θύματος μία ανθρώπινη ζωή. Και έπρεπε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να της επιστρέψει ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσε να της επιστρέψει, εντός εισαγωγικών, με το να γίνει μια δολοφονία μέλους της, οικογένειας του θήτη, με την εκδίκηση, με την βεντέτα. Ωστόσο υπήρχε και ένας άλλος τρόπος και αυτό προσπαθούσαν οι γέροντες και ο αρχηγός. Να δώσει βόδια. Τα βόδια, όπως είπαμε, είναι ιωνία ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν, αν αποζημίωνες με βόδια, ήταν σαν άδεινες στην οικογένεια του θύματος μια ανθρώπινη ζωή πίσω. Πόσα βόδια. Το πόσα βόδια δεν ήταν τυχαίο. Τόσα βόδια ώστε να μπορεί η οικογένεια του θύματος να πάρει μια νύφη. Αυτή την νύφη την πάντρευε με ένα αδελφό ή αν δεν υπήρχε αδελφό, ξάδελφο του θύματος και τα παιδιά που θα γεννιόνταν από αυτόν τον γάμο εθεωρούνταν παιδιά του νεκρού. Είναι ο περίφημος γάμος φάντασμα. Όλο το παιχνίδι ήταν να καταφέρουν οι γέροντες και ο αρχηγός να φέρουν σε συμβιβασμό τα σόγια πριν αρχίσουν ελοσκοτομή και φέρουν την ταραχή στην κοινότητα. Ακόμα και σήμερα. Μετά από 70 χρόνια φιλίων πολέμου. Το σύστημα αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί. Μας έλεγε ένας Έλληνας,
μετανάστης τέταρτης γενιάς στη Ζούμπα, ότι σε λίγους μήνες στα δικαστήρια του Νοτίου Σουδάν τελεσίδικη υπόθεση σου. Πώς γίνεται τόσο γρήγορα και στην Ελλάδα θέλουμε 7-8 χρόνια? Γιατί έχεις το δικαίωμα, σε πολλές αφρικανικές χώρες γίνεται αυτό, να διαλέξεις αν θα δικαστείς από τα κανονικά δικαστήρια παρόμοια με αυτά που έχουμε εδώ ή αν θα δικαστείς από τα εθιμικά δικαστήρια. Σχεδόν κανένας δεν εμπιστεύεται τα κανονικά δικαστήρια. Όλοι πηγαίνουν στα εθιμικά. Και τα εθιμικά το φόνο το δικάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Φέρνοντας σε επαφή τα δύο σόγια και επιτυχάνοντας ένα συμβιβασμό μεταξύ τους. Και ο συμβιβασμός προβλέπει να δοθούν τόσες αγελάδες, όσες θα πάρθει μια νύφη η οποία θα εξασφαλίσει απογόνους στο νεκρό. Εννοείται όχι φυσικούς απογόνους, απογόνους πολιτιστικούς. Είναι πολλά πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί για αυτούς τους καλούς θεσμούς, οι οποίοι βρίσκονται βέβαια πια στη δύση τους, αλλά μπορούν να μας διδάξουν πάρα πολλά πράγματα για το πώς οργανώνεται μια κοινωνία χωρίς κράτος. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση. Αυτοί οι θεσμοί πώς συνυπάρχουν με την κεντρική διοίκηση ενός κράτους, το οποίο έχει και διεθνή αναγνώριση πια, οπότε φαντάζομαι έχει και μια αλφα κεντρική διοίκηση πια. Σταδιακά οικοδομείται όλο και περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση είναι αρκετά υποτυπώδης. Όταν μιλάμε για τον Νότιο Σουδάν, ας έχουμε υπόψη ότι, ας πούμε, ο αυτοκινητόδρομος που ενώνει το Τωρίτ με τη Ζούμπα, δύο από τις κεντρικότερες πόλεις, σαν να πούμε Αθήνα-Πάτρα, είναι καρόδρομος. Δεν είναι καν χωματόδρομος, είναι καρόδρομος. Χωρίς δηλαδή δυνατό Land Rover δεν το διασχίζεις. Η εξουσία είναι πάρα πολύ υποτυπώδης και δεν μπορεί να σταθεί ακόμα για την ώρα. Αυτό βέβαια 10-20 χρόνια μετά θα είναι διαφορετικό. Χωρίς να αξιοποιήσει για λογαριασμό της αυτό το τοπικό σύστημα. Και ας μην ξεχνάμε ότι πρώτη-πρώτη οι Άγγλοι προσπάθησαν να μετατρέψουν το και τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλιώς δεν θα είχαμε και αυτούς τους φοβερούς εμφυλίους πολέμους. Το αξίωμα του αρχηγού που σε ένα μεγάλο βαθμό είναι τελετουργικό να το μετατρέψουν σε πραγματικό. Ο παλιός αρχηγός δεν μπορούσε να επιβληθεί με τον τρόπο που το έκανε αυτός που είχε το χρήσμα της επικειοκρατίας, που είχε από πίσω του τους αστιφύλακες, τους στρατιώτες, τα πυροβόλα όπλα και όλο τον εξοπλισμό που επιτρεπόταν να επιβάλλεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα έχει πολλές πτυχές. Είναι ότι η αλλαγή πηγαίνει από τα πάνω, αλλά πηγαίνει και από τα κάτω, με πολλούς τρόπους. Αλλιώς μπορεί να διατηρήσει ένα τέτοιο σύστημα όταν δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, και αλλιώς όταν υπάρχουν πυροβόλα όπλα. Αλλιώς όταν η Νουέρ είναι 200.000, αλλιώς όταν η Νουέρ είναι 2 εκατομμύρια και πια πρέπει να έρθουν μετανάστες στις πόλεις, γιατί δεν φτάνουν τα γελάδια για να τους ζήσουν όλους. Είναι μια περίπλοκη ιστορία, θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε πάρα πολλές ώρες. Ωστόσο, εγώ θέλω να κρατήσω κάτι που είναι ένα σπουδαίο δίδαγμα για μας. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ως συμβατές διαδικασίες έναν απόλυτα εξατομικευμένο άνθρωπο και μια κοινωνία χωρίς κράτος. Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλύτερη είναι η εξατομίκευση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη του κράτους. Δηλαδή, αν πρόκειται να φροντίζουν για τα παιδιά κρατικοί οργανισμοί, αν πρόκειται να φροντίζουν για τους γέρους κρατικοί οργανισμοί, αν δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε καμιά άλλη μορφή οργάνωσης διατομικής όπως η οικογένεια, αν πρόκειται να καταργήσουμε τελείως την οικογένεια, δεν λέω την πατριαρχική, δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα, ενώ κάθε μορφή οικογένεια, μητριαρχική ή οτιδήποτε, τότε έχουμε απόλυτη ανάγκη το κράτος. Αυτοί δεν είναι μη θεσμισμένες κοινωνίες. Το ακριβώς ανάποδο. Έχουν ένα περίπλοκο και πολύ σύνθετο θεσμικό πλούτο και είναι ακριβώς αυτή η περιπλοκότητα που τους επιτρέπει να ζουν χωρίς κράτος. Αλλιώς, αν ήταν εξατομικευμένοι και εξαρτημένοι από το κράτος και την αγορά με τον τρόπο που ήμασταν εμείς, δεν θα μπορούσαν. Και εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός για το είδος των αιτημάτων που προωθούν τα σημερινά κοινωνικά κινήματα, τα οποία στην πραγματικότητα προβλέπουν μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις μηχανές, μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από την αγορά, μια όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος.
το οποίο είναι αντιφατικό με το ότι δηλώνουν συγχρόνως ελευθεριακά, αναρχικά ή δεν ξέρω εγώ τι. Ενώ η καθημερινή κοινωνική τους πάλι στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τη διεκδίκηση όλο και περισσότερου κράτους, όλο και περισσότερης αγοράς. Είναι μια σημαντική αντίφαση που θα άξιζε να τη συζητήσουμε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι μόνες ακρατικές κοινωνίες που έχουν υπάρξει, και μάλιστα έχουν υπάρξει για χιλιάδες χρόνια, δεν έχουν υπάρξει πρόσφατα, ας σκεφτούμε ότι ο Homo sapiens υπάρχει στην πολύ σύγχρονη μορφή του τουλάχιστον 80-90 χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον, και το κράτος μόλις 4.000 και όχι σε όλο τον πλανήτη, σε συγκεκριμένη περιοχή. Η ιστορία του ανθρωπίνου είδους είναι εκτός του κράτους. Αλλά όχι με τον τρόπο που το φανταζόμαστε εμείς. Σαν ένα άθροισμα ατόμων, το οποίο κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το άθροισμα ατόμων μπορεί, το ό,τι θέλει είναι με πολλά εισαγωγικά, γιατί υπάρχει μόνο δίπλα στο κράτος και την αγορά, όπως το είχε πει και ο Μακφέρσον, όσο μεγαλύτερη η εξατομίκευση, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη του κράτους. Επομένως, θεσμοί σαν και αυτούς που υπήρχαν σε κοινωνίες που ήταν εντός εκτός του κράτους, όπως ας πούμε της ορεινής Ελλάδας, της προεπαναστατικής ορεινής Ελλάδας, ή όπως αυτές που γνωρίσαμε στον Νότιο Σουδάν, είναι θεσμισμένες κοινωνίες. Δεν μπορούν να υπάρχουν έξω από μορφές καλά δουλεμένες και περίπλοκες συλλογικού χαρακτήρα. Άλλωστε και ο Έγκελς επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό και βασίστηκε και στις έρευνες του Μόργαν που είχαν να κάνουν και με τέτοιες κοινωνίες. Σήμερα οι έρευνες ανθρωπολογίας έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Ο Μόργαν άξιζε πάρα πολύ για την εποχή του. Ωστόσο σήμερα όποιος θέλει να μάθει για τις κοινωνίες χωρίς κράτος, να αναφέρω μόνο αυτά που υπάρχουν στα ελληνικά βιβλιοπολία πρόχειρα. Την κοινωνία ενάντια στο κράτος του Κλάστ. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Μπορεί επίσης να διαβάσει τους λιμένους ή θλιβερούς τροπικούς ανάλογα με το πώς τον αποδίδουν, το Λέβι Στρος, το οποίο επίσης είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή η ανθρωπολογία σήμερα έχει να μας δώσει άπειρες πληροφορίες για το πώς ήταν οργανωμένες αυτές οι κοινωνίες. Ο Ζάρε Ντάιμοντ, υπάρχει σε αψηδώσεις κάτωπτρο, ο κόσμος είναι εκρηκτές, κάνει μια πολύ γοητευτική σύγκριση αυτών των κοινωνίων με τις δικές μας. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας είναι ένας Αμερικάνος φιλελεύθερος δημοκρατικός άνθρωπος, δεν είναι ούτε κομμουνιστής ούτε αναρχικός, τίποτα από όλα αυτά. Καταλήγει, έχοντας ζήσει πάρα πολύ καιρό στην Παππούα και ξέροντας από πρώτο χέρι αυτές τις κοινωνίες, σήμερα στην εποχή μας, ζει αυτή την εποχή, είναι ζωντανός, δεν έχει πεθάνει, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι ποιες είναι καλύτερες οι δικές μας πολιτισμένες ή αυτές, σε ένα αμφίβολο συμπέρασμα, 5-4, 4-5, διακρίνει μια βεβαιότητα να πει ποιος υπερέχει γενικά. Σου λέει, σε μερικά πράγματα υπερέχουμε εμείς, σε άλλα πράγματα υπερέχουν αυτοί, δεν είναι ασπρομαύρο, έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Επομένως λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να ξανασχεδιάσουμε το πώς θα είναι ένα σοσιαλιστικό μέλλον, έχουμε να γυρίσουμε εκεί και να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μαθαίνει ένας έντιμος Αμερικάνος δημοκράτης και φιλελεύθερος. Να σε ρωτήσω, καθώς πηγαίνουμε και για κλείσιμο κιόλας, θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά το σχέδιο αυτό των δυτικών υπεραλιστών, ούτως ώστε να φτιαχτεί ενός τύπου προτεκτοράτο, έχει ευδοκιμήσει. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος να πει ότι το Νότιο Σουδάν σήμερα διεθνώς λειτουργεί ως κάτι τέτοιο, ως ένα προκεχωρημένο φυλάκιο των δυτικών. Δεν θα χρησιμοποιούσα έτσι εύκολα τους όρους ούτε το προτεκτοράτο, ούτε το νόρο προκεχωρημένο φυλάκιο των δυτικών. Δεν θα τους χρησιμοποιούσε έτσι εύκολα. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα κράτος που δεν πατάει γερά στα πόδια του. Δεν είναι καν στο βαθμό που το έχει πετύχει η γειτονική του Ουγκάντα, η γειτονική του Κένια, η γειτονική του Αιθιοπία. Είναι ένα εξαιρετικά εύθραυστο κράτος, να μην χρησιμοποιήσω τον όρους που μπορεί να εκφράζουν μια απαξίωση που να δηλώνει και άλλα πράγματα από πίσω της,
θέλω να χρησιμοποιήσω απλώς το όρο ένα εξαιρετικά εύθραυστο και εξαιρετικά αμφίβολης βιωσιμότητας κράτους. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Είχαμε και μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με την ισλαμική ιδεολογία στο Βόρειο Σουδάν. Μου είχες πει κάτι το ότι δεν μοιάζει πολύ με τις αντίστοιχες εθνικές ισλαμικές ιδεολογίες που συναντάμε σε άλλες περιοχές, όπως στη Μέση Ανατολή κλπ. Αν το κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Τυπικά το ισλαμιστικό καθεστώς του Βορείου Σουδάν, του Χαρτούμ, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 89, αλλά και νωρίτερα μετά τη στροφή προς το Ισλάμ που έκανε ο Νιμέιρη, είχε χαρακτηριστικά που, αν τα δει κανείς πολύ εξωτερικά, μοιάζουν και με αυτά της Χαμάς και με αυτά των Ταλιμπάν και με αυτά των αδελφών μουσουλμάνων. Άλλωστε ο ηγέτης εκεί ήταν εξέχουσα προσωπικότητα των Αγίων, ο Τουραμπί των αδελφών μουσουλμάνων και τα λοιπά. Όμως υπάρχει μια βαθιά διαφορά που κατά τη γνώμη μου επισκιάζει τις οποιασδήποτε ομοιότητες. Στο Αφγανιστάν ή στη Γάζα, με όλα τα προβλήματα που έχουν αυτά τα κινήματα, είναι κινήματα από τα κάτω. Είναι κινήματα του από τα κάτω. Το πολιτικό Ισλάμ στο Χαρτούμ ήταν εν πολύ στο κίνημα της παλιάς αραβολμανικής μειοψηφίας, μιας ελίτ η οποία ουσιαστικά καταπίεζε και απομυζούσε τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, εγώ κρατώ αυτή τη θεμελιακή διαφορά σε αντίθεση με όλες τις φαινομενικές ομοιότητες. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε. Κάτι ιδιαίτερο όχι. Πιστεύω μόνο το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πρέπει να ξαναδούμε το σοσιαλιστικό όραμα. Γι' αυτό έχουν μια ιδιαίτερη επικαιρότητα κάποιες έρευνες που ξεκίνησε ο Γέρος Μάρξ στην ύστερη περίοδο, που προσπαθούσε να δει πώς μπορούσε να αξιοποιήσει αντικαπιταλιστικά τον πλούτο των προνεωτερικών κοινωνιών. Έφαγε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του και έχει σχεδόν 33.000 σελίδες χειρόγραφα, τα οποία δεν τα έχει μετατρέψει σε βιβλίο, ακριβώς γιατί ο Μάρξ ήταν σοβαρός και δεν κυκλοφορούσε βιβλίο αν δεν το είχε δουλέψει όσο θα ήθελε. Για χάρη αυτών των ερευνών του είχε μάθει ρώσικα, να ξαναγυρίσουμε σε παραδόσεις όπως αυτές και να τις ξαναδούμε με καινούριο κριτικό μάτι, όχι να τις παντρευτούμε, όπως αυτές των Αρόντινικων στη Ρωσία και των Σοσιαλεπαναστατών, και να ξαναμελετήσουμε το πλούτο και την πείρα των αντιεπικιακών κινημάτων, θεωρητικά έργα όπως αυτά του Φανών, τα έργα των ανθρωπολόγων, ξεκινώντας από τον Μόργαν, αλλά και πηγαίνοντας πίσω στο Ρουσό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο το έργο του Ρουσό και δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να το ξεχάσουμε σαν επαναστατική κληρονομιά. Άσχετο τώρα πώς θα αξιοποιήσει η αστική επανάσταση. Έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Να πάρουμε τους σύγχρονους ανθρωπολόγους και τις εκπληκτικές δουλειές που έχουν κάνει. Και υπάρχουν βιβλία από Έλληνες ανθρωπολόγους τα οποία διαβάζονται μόνο μέσα στον κύκλο τους, χωρίς να τα αγγίζει κανένας άνθρωπος, ούτε από την αριστερά, ούτε από το μορφωμένο κοινό που δεν ανήκει στην αριστερά. Χρειάζεται δηλαδή να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για το τι είδους κοινωνίας θέλουμε. Και το δικό μας ταξίδι από τη δική μου μεριά, δεν μπορώ να μιλήσω για τους συνταξιδιώτες μου, ο λόγος που έκανα αυτό το ταξίδι ήταν στα πλαίσια τέτοιων ερευνητικών και θεωρητικών και πολιτικών αγωνιών. Δεν το έκανα θεωρία Σένεκεν, το έκανα ακριβώς εξαιτίας πολιτικού προβληματισμού. Γιώργο, σου εύχομαι να κάνεις και άλλα τέτοια ταξίδια για να έχουμε να λέμε και για άλλους λαούς, να μας μεταφέρεις πληροφορίες και την εικόνα σου. Το ελπίζω κι εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι τα άρθρα σου και τα άρθρα γενικά της ομάδας που ταξίδεψε στο Νότιο Σουδάν μπορείτε να τα βρείτε στην Εφημερίδα των Συνταχτών, στην Αποστολή για το Σουδάν. Ανταποκρίσεις από το Νότιο Σουδάν είναι ο τίτλος και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.